Θα δούμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι το AIDS. Θα δούμε τι συμβαίνει σήμερα, με ευκαιρία την Παγκόσμια Μέρα που είχαμε για το AIDS, κατά του AIDS. Θα δούμε τι συμβαίνει στον τόπο μας. Οι αριθμοί λένε ότι έχουν αυξηθεί οι φορείς του ιού. Και θα δούμε και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τα τροχαία και το χαμό κυρίως νέων ανθρώπων στην άσφαλτο, που για μένα αυτό σημαίνει πρώτο έλλειψη σεβασμού στον ίδιο μας τον εαυτό. Ναι, έτσι. Σαφώς. Και επειδή ξέρω ότι έχεις άποψη για όλα αυτά τα θέματα, θέλω να το κουβεντιάσουμε. Θεωρώ ότι κάπου η πολιτεία και ο κόσμος σαν έχει χαλαρώσει με το AIDS. Δηλαδή σαν, ας πούμε, θεωρούμε δεδομένο ότι πάμε καλά ενώ δεν πάμε. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμάσαι παλαιότερα πολύ καλά ότι βλέπαμε και διαφημίσεις, ποτάκια για το AIDS αυτά. Σήμερα τίποτα δεν υπάρχει. Με πρόλαβες. Δυστυχώς, Αντρέ, η επικαιρότητα μας δίνει την αφορμή, την επισήμανση ότι πρέπει να αναψηλαφίσουμε αυτά τα θέματα. Εδώ έχουμε δύο δίδυμα αδέρφια να βρίσκονται βαριά τραυματισμένα. Είναι καθημερινό το φαινόμενο, σαν να έχει η Κύπρος πολεμική σύραξη οι απώλειες στην άσφαλτο. Το θέμα είναι αν υπάρχει κεντρικός πολιτικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση όλων αυτών ή αν είναι αποσπασματικές οι ενέργειες μας όπως σε πολλά άλλα ζητήματα. Με την άδεια σου όμως, πριν σχολιάσω αυτά και υπάρχει σημαντικό υλικό να συζητήσει κανείς, να πω ότι την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη, εδώ μαζί συζητούσαμε και ψέξαμε τον χειρισμό της αστυνομίας Κύπρου για την, εγώ την ονόμασα, το λιγότερο άκομψη και άγαρπη ενέργειά της. Δικαιώθηκε η άποψή μας. Αυτό θα έλεγα. Δεν διεκδικώ ούτε εγώ, ούτε η εκπομπή σου, φαντάζομαι, Δάφνες, αυτοδικαιώσεις, αλλά ήθελα με αυτόν τον τρόπο να πω ότι δεν είμαστε υπερβολικοί, είμαστε δίκαιοι και τονίζω και ακόμα μια φορά, το θεσμό της αστυνομίας, όχι μόνο το σεβόμαστε, τον προστατεύουμε με την επικοδομητική μας κριτική. Η δικιά μας κριτική, τουλάχιστον μιλώ για εμάς τους δύο, που είμαι βέβαιος, δεν είναι κατεδαφιστική. Καθόλου. Δεν έχει σκοπό να εκθεμελιώσει το σύστημα. Ο Επίτροπος Αντρέα είπε το γυμνό, η έκθεση γυμνού, ακόμα και σε δημόσιο χώρο, δεν είναι αδίκημα. Εσχρό θέαμα κλπ. Και επεσήμανε να κρατήσω αυτό που κι εμείς είπαμε. Αναθεώρηση, εξυγχρονισμό της νομοθεσίας. Εδώ πέρα την περασμένη Τετάρτη. Και όμως και ένα τελευταίο, δηλαδή όλο εδώ, Αντρέα, συμπυκνώνεται στο άλλο σεμνότητα και άλλο σεμνοτυφία. Σωστό. Η σεμνοτυφία είναι υποκρισία. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα, είναι νεύρωση, θα τα συζητήσετε με αρμοδιότερους από μένα επιστημονικά. Η σεμνότητα είναι άλλο πράγμα και βρίσκεται στην καλή διάθεση των ανθρώπων και όχι στις ακρότητες. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τα βιβλία της βιολογίας των παιδιών να θεωρούνται εσχρά γιατί έχουν γυμνό άντρα μέσα και γυμνή γυναίκα. Ναι. Πόσο μάλλον αν πρέπει να μιλήσουμε για μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Δηλαδή για καλλιέργεια κουλτούρας στα παιδιά μας, το πώς να αντιμετωπίζουν και πολύ να σωστά, σέβονται το ανθρώπινο σώμα και σωστά, να μην το θεωρούν αντικείμενο. Αυτοί που θεωρούν το ανθρώπινο σώμα αντικείμενο καταντούν να κάνω γέφυρα τώρα για το πρώτο μας θέμα, για το AIDS. Ναι. Αυτοί που θεωρούν το ανθρώπινο σώμα. Έχεις μάθει όλα αυτά τα τηλεοπτικά τα κόλπα. Τι να κάνω, είμαι χρόνια εδώ. Ιδιοφύης. Ναι, όχι, μη φοβάσαι όμως, δεν καραδοκώ και δεν είναι ντρέπω να σου πω. Μακάρι, θα ήμουν πολύ ευτυχής αν ήσουν εδώ παρουσία μαζί μου. Είσαι τόσο ικανός πιδαλίουχος της πρωινής ζώνης που δεν μπορώ να την παραβληθώ. Κάνουμε τη γέφυρα αυτή γιατί έχεις απόλυτο δίκιο και το συνδέεται πολύ ωραία. Ναι, Αντρέ, γιατί για μένα το γενεσιουργό αίτιο του ιού του AIDS, της μετάδοσής του, της ραγδαίας, της ηλικιώδους, αλλά και άλλων σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, ταλαιπωρούν πολύ κόσμο και άλλα τέτοια νοσήματα, είναι το ότι καταντήσαμε τον άνθρωπο αντικείμενο χρήσης. Δεν σεβαστήκαμε το ανθρώπινο σώμα ή κατακρίβιαν τον όλο άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι το συναμφότερο, είναι σωματικο-πνευματικός. Πού σταματάει η σωματική επαφή και πού ξεκινάει η πνευματική? Μια χειραψία είναι σωματική? Να σου κλείσω το μάτι είναι σωματικό? Είναι και τα δύο. Δηλαδή δεν μπορείς να σμπαραλιάσεις τον άνθρωπο σε σώμα ή σωματικές ενέργειες και ψυχικές ενέργειες. Είναι το συναμφότερο. Είναι μια μαγεία ο άνθρωπος. Μαγεία, το δύο. Μαγεία. Λοιπόν, ο ιός του AIDS, θα πρέπει να πω ότι το πρόβλημα πάλι εδώ στον τόπο μας είναι ο κοινωνικός στιγματισμός. Ενώ ιατρικά υπάρχει μια ραγδαία επιτυχία στην απομόνωση του ιού, πρέπει να σας πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, την 1η Δεκεμβρίου, ευαισθητοποίησης για τα θύματα του ιού του AIDS και για την προφύλαξη όλων των υπόλοιπων από αυτή την ιατρική μάστιγα, είναι ότι ανακοινώθηκε επίσημα πως πια ο ανθρώπινος οργανισμός, άλλο ένα θαύμα της φύσης και του δημιουργού της, κατάφερε να δημιουργήσει μηχανισμούς και να τον απομονώσει σημαντικά. Με τη δε φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να το τονίσουμε, ξέρω ότι λέγεται, είναι δουλειά μου και να το πω και εγώ ακόμα μια φορά, γιατί η άγνοια καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει αυτά τα θέματα είναι χιλιοφθαρμένα. Όμως, όταν δεις τι απογοητευτικά νούμερα υπάρχουν και τι αύξηση υπάρχει, λες, μα πού ζούμε? Πάνε και ρωτάνε τα παιδιά προχθές εκστρατεία του Υπουργείου Υγείας στα κλαμπς
και τους ρωτάνε ποια, τι ημέρα είναι σήμερα, τους δίνουν και ένα αντισυλληπτικό και τελείωσε. Αυτή δεν είναι η εκστρατεία. Δυστυχώς. Ενώ, Ανδρέα, και για το θέμα των δυστυχημάτων που θα έρθω σε πολύ λίγο, πιστεύω ότι άμα δοκιμάσεις πολλούς τρόπους και απέτυχαν, τότε είναι καιρός να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Δηλαδή, σήμερα δεν καταλάβαμε ότι το πιο εύπεπτο και ευπόλυτο μεθοδολογικό εργαλείο να μιλήσεις τα νέα νιάτα είναι το βίντεο κλιπ, ένα σποτάκι στο YouTube, που θα μπει ούτως ή άλλως να ψάξει άλλα πράγματα. Αν σπορσάρει η Κυπριακή Δημοκρατία εκεί κάτι, ή αν βάλει στις τηλεοπτικούς μας δέκτες. Φανταστήκατε σποτ πολύ σύντομα, εδώ κι αν είναι κόλπο της τηλεόρασης για όσους την γνωρίζουμε, πώς λειτουργεί, πρέπει να είσαι πολύ πολύ τηλεγραφικός και με την εικόνα, έτσι, με τη δύναμη της εικόνας, έτσι, με την υποβολή της μουσικής, να δώσεις το μήνυμά σου και τελείωσε. Δεν μπορείς να κάνεις διάλεξη στον άλλο. Όχι. Δηλαδή, ναι, εκτιμώ ότι επισκέπτονται κλιμάκια της αστυνομίας, τα σχολεία καλά και καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν φτάνει. Ναι, θυμάσαι και το περίφημο σλόγγαν και το τηλεοπτικό σποτάκι που είχε κάνει αίσθηση και συζητήθηκε. Έδειχνε ένα προφυλακτικό και έλεγε «Βάλε μυαλό στην κεφαλή». Σωστό. Το θυμάσαι. Είχε περάσει το μήνυμα αυτό. Ναι, ναι. Είχε, το κόλπο είναι είτε μέσω του χιούμορ, είτε μέσω της απορίας, είτε της έκπληξης να δημιουργήσεις μαγνητικό πόλο έλξης για τον τηλεθεατή. Τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα σποτάκι για το AIDS. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και αυτό ήθελα να το τονίσω, δηλαδή, Ανδρέα, ότι ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι και η λύση στην μετάδοση του U2H. Γιατί για μένα απλώς η χρήση αντισύλληψης που πρέπει να γίνεται θα ήταν αχρίαστη αν είχαμε περισσότερο σεβασμό στον εαυτό μας και στον ερωτικό μας σύντροφο. Και να μην τον αλλάζαμε ως αν να είναι ένα κουτί σοκολάτα και την πετάξαμε. Και βέβαια να το πω αυτό, γιατί πρέπει να το πούμε, να λέμε αλήθειες εδώ, ότι με αφορμή την εμφάνιση του AIDS πάλι στο στόχαστρο βρέθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαφορετικότητα. Ναι. Έτσι. Σωστά. Γι' αυτό είπα, είναι θέμα κοινωνικού στιγματισμού. Ο εύκολος στόχος. Αντί να κάνουμε αυτοέλεγχο και να δούμε τα δικά μας. Πάντα υπάρχει, Ανδρέα, υπάρχει πάντα ο εύκολος στόχος. Ανδρέα, αυτό στην αρχαία μας παράδοση ονομαζόταν αποδιοπομπαίος στράγος. Δεν είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Και θα το αφήσω εδώ να πω λοιπόν όμως, μην νομίσει κανείς ότι. Νομίζω είναι γνωστό ότι δεν μιλάτε με ένα σεμνότυφο θεολόγο. Οπότε όταν μιλώ για σεβασμό, μιλώ και για αυτοσεβασμό. Να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τελικά δεν αποκομίζουμε με τους ανεξέλεκτους ερωτικούς συντρόφους μόνο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αποκομίζουμε και μια ανισορροπία πνευματική και εσωτερική. Γιατί τελικά τρέχουμε όλοι στους ψυχολόγους, θα έχετε μετά μια εξαίρετη επιστήμονα, ψυχίατρους, γιατί νιώθουμε εσωτερικό κενό. Κατακαιρματίζεις την ψυχούλα σου. Αυτό. Και στο τέλος της ημέρας είναι άδεια. Και δεν μένει τίποτα ούτε να δώσεις ούτε να μιλήσεις. Ούτε να δώσεις ούτε να πάρεις. Ωραία. Και έρχομαι στο δεύτερο. Που πάλι ζητώ όχι να γίνονται τα κλασικά στην πρόληψη, στην ενημέρωση για τα ατυχήματα, αλλά να γίνει κάτι κεντρικό. Για παράδειγμα, θα χτυπήσω ή θα ελπιδογενείς. Προοπτική είναι να χτυπήσω τη φλέβα του τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα τροχαία δυστυχήματα, Ανδρέ. Να φτιάξουμε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, συγκοινωνιακό δίκτυο. Γιατί το λέω αυτό. Από τη μια επισημαίνουμε, Ανδρέ, ότι οι 17ρηδες υπάρχει ανάγκη για να πιάνουν τα αυτοκίνητα στα χέρια τους ή και οι 16ρηδες ακόμα, σημαίνει υπάρχει μια διαπιστωμένη κοινωνική ανάγκη. Νέο έφηβος θέλει να πάει και στην καφετέρια, θέλει να πάει και στα ιδιαίτερα του χωρίς να επιβαρύνει τους γονείς. Ωραία. Αφού υπάρχει, πρέπει να του δώσουμε μια λύση. Και η λύση σίγουρα δεν είναι να επιβαρύνονται οι γονείς, να χάνουν όλα τους το απόγευμα, δεν είναι να σπαταλούμε τα καύσιμα μας στους δρόμους, δεν είναι να επιβαρύνουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Λύση είναι να κάνουμε επιτέλους στην Κύπρο συγκοινωνία. Μα όταν. Όχι όμως, συγγνώμη, και δεν κάνω κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, και στην προηγούμενη και σε αυτήν. Δηλαδή συνεχίζουμε την ίδια μέθοδο. Πάμε όπου βρούμε. Σφινώνουμε μία ταπέλα και τον ονομάσαμε στάση λεωφορείου και νομίσαμε ότι κάναμε συγκοινωνίες. Λυπούμε, αυτός που πρέπει να κάνει συγκοινωνίες σε μια χώρα θα πρέπει να δαπανίσει πολλά εκατομμύρια. Δεν εξυπηρετούνται χιλιάδες άνθρωποι, δεν τους βολεύει. Και τελικά είναι κακή διαφήμιση για μια ολόκληρη γενιά για να μάθει να μην χρησιμοποιεί συγκοινωνίες. Ναι. Δηλαδή, για να καλλιεργήσουμε κουλτούρα χρήσης του δημόσιου δικτύου μεταφορών, θα πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι αποτελεσματικό και σύγχρονο. Και μην πούμε πάλι την εύκολη λύση ότι ο λαός μας δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί, μόνο αυτοκίνητο ξέρει να παίρνει. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν ταξιδεύουν οι Κύπροι και ταξιδεύουν αρκετά. Χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες. Και στην Αθήνα δεν παίρνουν το αμάξι τους και στο Λονδίνο δεν παίρνουν το αμάξι τους. Αλλά κινούνται μια χαρά. Όταν δεν υπάρχει όμως η συγκοινωνία, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό σου. Σωστό. Ακόμα να πας, ας πούμε, και στην κάποια δουλειά που μπορεί να έχεις. Συγγνώμη, Ανδρέα, σε διέκοψα, αλλά ήθελα να πω ότι φανταστείτε ένα νέο που θα πιει. Είναι ευνόητο ότι θα πιει, έστω και ένα ποτήρι, που θα υπερβεί το όριο του να μπορεί να οδηγήσει. Αν είχε όμως ικανοποιητικό δίκτυο, θα έπαιρνε
το τραμ και θα πήγαινε σπίτι του. Δεν θα αναγκαζόταν να οδηγήσει. Είναι δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε πώς επιλύουμε τα προβλήματα και υπάρχουν και σχεδιασμοί. Στην Ευρώπη αυτά τα πράγματα προβλημάτισαν και εκεί υπάρχουν 100 βεστημάτων. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ειδικό μη κυβερνητικό Ινστιτούτο που σχεδιάζει λύσεις και προτάσεις γιατί θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι. Πανευρωπαϊκά υπάρχει επίσης μέτρα της Βρυξέλλες για την ασφάλεια στην οδήγηση. Παραγωγική πρόταση υπάρχει. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να αντιγράψουμε, να φέρουμε και στην Κύπρο ή να τα προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Πάντως, να αφήνουμε νέους ανθρώπους να. Στην τύχη τους. Ναι, αυτό είναι κρίμα. Λέει και ο Αριστοτέλης ότι οι νόμοι υπάρχουν για να επιβάλλουν αυτό που κανονικά θα πρέπει να επιβάλλει η συνείδησή μας. Νομίζουμε οι νομοθέτες καμιά φορά ότι η λύση είναι στο να αυξάνουμε τις ποινές. Όποτε ακούω ότι υπάρχει σοριδών ανακοίνωση για θύματα τροχαία, ακούω μετά την αστυνομία να εισηγείται μέσω του αρμόδιου Υπουργείου και να φέρνει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που αυξάνει την τιμή του προστίμου. Είχα ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι η λύση. Δεν είναι η λύση. Να ρωτήσω κάτι, ρε, επειδή μιλάς με νέους ανθρώπους, είσαι νέος άνθρωπος. Υπάρχει αυτοσεβασμός σήμερα στην νεολαία. Συνδέονται και με τα δύο θέματα αυτά. Υπάρχει αυτοσεβασμός. Ναι. Όχι, έχει δίκιο. Δεν υπάρχει επαρκής και συνδέεται και με τα δύο. Γι' αυτό είπα, η ρίζα των προβλημάτων, Ανδρέα, είναι αυτή. Και πολύ καλά κάνεις και δεν μένεις στην συμπτωματολογία των προβλημάτων. Εμείς βλέπουμε, υπάρχει, θέλω να πω και εγώ να χρησιμοποιήσω ιατρικό όρο. Υπάρχει πρόβλημα με τη αμυγδαλίτιδα και εμείς κοιτάζουμε τον πυρετό. Ο πυρετός είναι σύμπτωμα. Και αν δώσουμε αντιπυρετικό, δεν λύσαμε και το πρόβλημα που γεννά τον πυρετό. Θα χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα. Ωραία. Η ρίζα είναι η αγωγή των νέων παιδιών. Και μάλιστα, ναι, μάθημα και σεξουαλικής αγωγής, αλλά και καλλιέργειας οδικής συνείδησης. Και όταν τα λέω αυτά, δεν εννοώ απλώς ένα ενημερωτικό μάθημα που να γίνει και αυτό εξεταστέο με τόμους αποστήθησης πληροφοριών. Εννοώ ευαισθητοποίηση. Παράδειγμα, ένα μάθημα αγωγής κυκλοφοριακής συνείδησης, καλλιέργειας τέτοια συνείδησης, θα ήταν να φέρεις. Εγώ έχω και συγγενικό πρόσωπο, ένα ξάδερφο αγαπημένο, που πολύ νέος στην ηλικία, είναι τέτραπληγικός από τροχαίο δυστύχημα. Πάρ' τον εκεί βιωματικά και εμπειρικά μέσα στη σχολική μονάδα, να δουν ένα νέο παιδί, να μην νομίσουν τα νέα παιδιά ότι τους μιλάει ένας αυτηρίος σκληρωμένος, παλαιολιθικός άνθρωπος που μέφεται και ελεηνολογεί για την νεολαία. Ένα παράδειγμα τέτοιο βέβαια λειτουργεί πολύ πιο εισβάλλει μέσα στην ψυχή σου και στο μυαλό σου, γιατί είναι ζωντανό παράδειγμα. Μάλιστα. Είναι θύμα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και η παραδοχή από εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους από τους 20άριδες. Λίγο πολύ, εξαρτάται από το ποιος μιλά, ότι και εμείς όταν είμαστε στα νιάτα μας, και εγώ θα σας κάνω, αν μας βλέπουν νέοι άνθρωποι που μάλλον δεν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, αλλά μας βλέπουν οι γονείς τους και μπορούν να τα μεταφέρουν, γιατί αυτά τα θέματα που αγγίζουν την νεολαία δεν αγγίζουν μια ηλικιακή ομάδα, αγγίζουν αυτό.